αρκετούς μήνες μετά το ατύχημα στα Τέμπη και η κυβέρνηση αρνείται τα πάντα και η αντιπολίτευση δεν μιλάει και δεν λέει κουβέντα. Για πάμε να δούμε τι υπόθηκε στη Βουλή την εβδομάδα που μας πέρασε. Η απάντηση του κυρίου Αγοραστού ότι εσείς δώσατε εντολή να μπαζωθεί ο χώρος των Τεμπών είναι πραγματική ή ψευδής? Κύριε Τριαντόπουλε, ό,τι σας ομιλού πρέπει να ακούτε. Πρώτα σε σπομπάρουν, Βελόπουλε, το έχεις πάρει χαμπάρι, έτσι. Η αίθουσα είναι άδεια, ας πούμε. Δεύτερον, εντάξει, δεν γουστάρουν να δώσουν και απαντήσεις. Άμα γουστάρουν, θα βγαίνανε στα κανάλια και θα λέγανε, παιδιά, εντάξει, έτσι έγινε, τι να κάνουμε. Αλλά, για πες τώρα, να δούμε, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, για να συνέχισε να δω πού το πας το θέμα, για να δω. Γιατί σε απάντηση εξοδίκου που του εστάλει από τους συγγενείς των θυμάτων, κυρία Καριστιανού, το είπε, ναι. Ο κύριος Αγοραστός είπε ότι εσείς δώσατε εντολή να μπαζωθεί ο χώρος. Α, άρα υπάρχει επίσημο έγγραφο που είναι εξώδικο ότι η κυβέρνηση έδωσε εντολή να μπαζωθεί ο χώρος και να σκεπαστεί. Δεν το λόγο, το είπαν στη Βουλή τα παιδιά, έτσι. Να, όλα τα πράγματα έχουν τη δικιά τους θέση. Έτσι είναι, ναι. Για πες μας, ρε άνθρωπε, να δούμε, είναι έτσι ή δεν είναι? Να ενημερώσω το σώμα ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα όσο ανέφερε ο κύριος Βελόπουλος στην αρχή της τοποθέτησής του. Ρίτρε τούβλο, ποιο να δουλεύετε, ρε κολοκυθάκια, τι δεν έχουν σχέση? Δεν έχει σχέση, δεν έγινε ατύχημα, δεν υπάρχει εξώδικο, δεν υπήρξαν νεκροί, δεν υπήρξε η άλλη κοινή ουσία που νοθεύατε τα καύσιμα εκεί πέρα. Όχι εσείς, εγώ δεν λέω ότι το κάνατε εσείς, κάποιος άλλος το έκανε, ναι. Έχει και εξωγήινους, ανακαλύφθηκαν από την Αμερική τελευταία. Ναι, ναι, αλήθεια είναι, έτσι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να δω.